Αμέσως τώρα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων. Έστειλε μία επιστολή το Επιμελητήριο εκεί και στον Πρωθυπουργό σε δραματικό τόνο αναφορικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Είναι ο κύριος Αντώνης Ροκάκης. Κύριε Ροκάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από Χανιά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτό το οποίο αναφέρατε σαν επιμελητήριο μέσα από την συγκεκριμένη επιστολή είναι ότι μόλις βγούμε από αυτό το lockdown, 3 στις 10 επιχειρήσεις πιθανότατα να μην ανοίξουν, σωστά? Έτσι ακριβώς. Όχι να μην ανοίξουν, να κλείσουν, να βάλουν λουκέτο. Να μην έχουν τη δυνατότητα επαναλειτουργίας. Είναι τόσο δραματικά τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα επιχειρήσεις? Είναι ξεκάθαρο και πασιφανές ότι τα πράγματα είναι πολύ οριακά πλέον. Όπως και στο Ηράκλειο, έτσι και τα Χανιά δεν είναι το δεύτερο, αλλά είναι το τρίτο lockdown στη σειρά. Οι επιχειρηματίες έχουν εξαντλήσει τα οριά τους και είναι πράγματι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Μάλιστα. Το θέμα είναι επιγραμματικά και εν συντομία όσο μπορούμε να μας αναφέρετε τι ζητά το Επιμελητήριο Χανίων, τι προτείνει για να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, για να βγουν αλόβητες αυτές οι επιχειρήσεις. Εμείς στέλνοντας αυτήν την επιστολή στον Πρωθυπουργό και στα συναρμόδια Υπουργεία, αυτό που ζητάμε κρίνοντας απαραίτητο για να γίνει, για να υπάρχει ζωή και σε όλες τις επιχειρήσεις γενικότερα, είναι μια ενίσχυση στους πολύ μικρούς, στους μικρούς και στους αυτοαπασχολούμενους που έχουν αδικηθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από τα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και της περιφέρειας το τελευταίο μέτρο της μη επιστρεπτικής προκαταβολής έως τώρα. Είναι αναστολή των ενοικίων, η μείωση των ενοικίων που έχουμε αναφέρει, όπως και η αναστολή των παλαιών οφειλών αλλά και των νέων όσον αφορά προς το δημόσιο, αλλά και την επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και 34 του 2021. Ποιοι κλάδοι έχουν επηρεαστεί περισσότερο, κύριε Ροκάκη, κατά διάρκεια της πανδημίας, του πρώτου και του δεύτερου lockdown? Επί το πλείστον είναι το λιανεμπόριο, οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο κλάδος του τουρισμού και γενικότερα των υπηρεσιών έχει πληγεί, νομίζω, όσο ποτέ άλλοτε στην Κρήτη. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε δει αυτούς τους αριθμούς και αυτά τα φαινόμενα. Πραγματικά, αυτοί είναι οι κλάδοι που έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια σενάρια τα τελευταία 24 ώρες, σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο για ένα σταδιακό άνοιγμα των επιχειρήσεων από 1η Δεκεμβρίου, από την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη. Πρέπει να συμβεί αυτό και αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Σίγουρα πρέπει να σεβαστούμε και να βάλουμε πάνω από όλους και από όλα τη δημόσια υγεία. Δεν το συζητάμε. Οπότε αυτό μπορούν να μας το πούν οι επιστήμονες, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από την αρχή αυτής όλης της κακής ιστορίας της πανδημίας ασχολούνται και βγάζουν τα πορίσματα και βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο και καθοδηγούν τους κυβερνητικούς παράγοντες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είμαστε σε θέση να επαναλειτουργήσουμε από 1η Δεκεμβρίου. Το θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι όταν θα είμαστε σε θέση, είτε είναι 1η Δεκεμβρίου είτε πιο μετά, πιο ύστερα, να επαναλειτουργήσουμε, πόσοι από εμάς τους επιχειρηματίες και στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, θα έχουν τη δυνατότητα και τη δύναμη να ξαναμπούν στην επιχειρηματικότητα. Μέχρι σήμερα, βέβαια, το αναφέρετε και μέσα από την επιστολή σας, υπήρξε μια τμηματική ικανοποίηση διεκδικήσεώς σας και θέλω να σας ρωτήσω αν βοήθησε. Εννοείται αν βοήθησε τις επιχειρήσεις. Βέβαια, υπάρχουν κάποια αιτήματα, κάποιες διεκδικήσεις που ικανοποιήθηκαν από το κυβερνητικό επιτελείο. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό διεκδικήσεις και του Επιμελητηρίου Χανίων αλλά και των άλλων τριών επιμελητηρίων της Κρήτης γενικότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ζωτική σημασία ικανοποίησης των αιτημάτων μας, που κάποια από αυτά είναι η επέκταση του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου και στην Κρήτη. Είναι η ένταξη στην τέταρτη μη επιστρεπτέα προκαταβολή, που είναι το 50% μη επιστρεπτέο, η μείωση των ενοικίων και το Νοέμβριο και όπως και άλλα πολλά, που νομίζω ότι από αυτό και μόνο μπορεί να καταλάβει κάποιος πόσο σημαντική είναι η θέση και η λειτουργία των επιμελητηρίων όσον αφορά την επιχειρηματικότητα γενικότερα. Περιμένετε κάποια απάντηση από τον Πρωθυπουργό?
Περιμένουμε απάντηση, φυσικά περιμένουμε απάντηση, όπως και από τους συνεργάτες από τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως και μέχρι τώρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους συνεργάτες και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης γενικότερα, και θεωρώ ότι είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε κάτι το οποίο μόνο αν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι θα μπορέσουμε να βγούμε όσο πιο αλόβητη γίνεται από αυτή τη λέλαπα. Κύριε Ροκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.